Θέλω να πάμε λιγάκι στο κομμάτι κλίκα λοιπόν, έτσι, είπαμε ότι τοποθετήθηκες για την Σόφη, τοποθετήθηκες για τον Μπό, τον Κοκκινάκη και τον Σπαλιάρα, τους οποίους αποκάλεσες ψυχάρα και ότι ήταν πολύ κοντά σε σένα, τοποθετήθηκες για Βαλαβάνη. Και την Ευρυδίκη εννοείται και την Λάουρα. Έχουν μείνει δύο. Για τους άλλους δεν θέλω να πω κάτι, δεν ήρθα κοντά. Ένας από τους δύο όμως υποτίθεται ότι θα είναι ο εγκέφαλος, σύμφωνα με αυτά που λες. Ναι, έχω πει, δεν θέλω να αναφέρω πάλι τι και πώς. Έχω αναφέρει σε πολλές συνεντεύξεις, μην κάνω επανάληψη. Όταν είπες ότι δεν σου φέρθηκαν καλά στην περίοδο που ήσουν άρρωστη, θέλεις να γίνεις λίγο ναι, πιο συγκεκριμένη. Ναι, αυτό το σου πω, γιατί πήγα να πω και για την Ευρυδίκη. Γιατί και η Ευρυδίκη έκανε λίγο πιο. Να απαλύνει λίγο την άβρα εκεί πέρα που υπήρχε. Όταν είχα πάει στην παραγωγή και τους λέω ότι πρέπει να με πάρετε, πρέπει να νοσηλευτώ γιατί βράζω. Γυρνάω πίσω στην καλύβα μας και βλέπω τα πράγματά μου, όπως είναι το ξύλο, τέρμα γωνία. Και λέω, ρε παιδιά, ποιος μετακίνησε τα πράγματά μου. Μου κάνει ο Λάμπρος, εγώ. Του λέω, Λάμπρο, είμαι άρρωστη ίσως, για ποιο λόγο ξέρω που εγώ το έκανες. Να μου λέει για να κοιμηθώ, μου λέει και εγώ. Σήμερα με πάνω είναι άδειο. Κοιμόσουν εκεί. Είχαμε πει ότι οι θέσεις μας είναι εκεί, διαλέξαμε τα σημεία μας. Και ξαφνικά θέλεις, λέω, να κοιμηθείς. Κάτω, Στέλιος, Λάμπρος, Ειρήνη, Σόφη, Ευρυδίκη και εγώ. Που δεν θεωρώ, λέω, ότι ήταν σωστό αυτό που έκανες. Υποτίθεται ότι ξέρεις, σαν άντρας. Εσύ είχες λείψει αρκετά. Είχες λείψει αρκετά από την ομάδα εκείνη την ημέρα. Όχι, είχα πάει για 10 λεπτά. Για μέσα σε 10 λεπτά έχει γίνει αυτό. Ένα τέταρτο το πολύ. Τέλος πάντων, και εντάξει, επειδή δεν ήθελα να τσακωθώ, γυρνάω και λέω στην Ευρύκη, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να κοιμηθείς εσύ στη γωνία, να πάνε λίγο πιο άκρη εκείνη, για να μην. Γιατί θα. Αύριο ήξερα ότι θα φύγω, οπότε γιατί ήταν η αποχώρηση. Ήξερα, ξέρεις, το ένιωθα. Γιατί είχε τόση σημασία η διάταξη στην οποία κοιμόσασταν. Είχαμε διαλέξει τις θέσεις μας για να μην τσακωνόμαστε, ξέρεις. Το χώρο του καθένας. Ίδιες συνθήκες. Με τις γυναίκες να τσαλάζαμε. Δεν έλεγε κάτι. Στην αρχή δεν ήμουν στη γωνία, φαντάσου. Ήταν η Ευρυδίκη, η Σόφη και εγώ στη μέση. Μετά αλλάξαμε. Εγώ δεν ζήτησα. Απλά επειδή ήμουν άρρωστη, ήθελα να δείξω να υπάρξει μια αλληλεγγύη. Μια κατανόηση. Και στην πορεία κάποιο άλλο θα αρρώστηκε και αρρώστησαν σχεδόν όλοι κάτι είχαν. Και αυτό που είδατε είναι μια διαφορία και ο Στέλιος να την υπερασπίζει το Λάμπρο και να λέει γιατί εγώ δεν βρέχομαι. Γιατί λέω αγόρι μου βράζω. Οι θέσεις είχαν να κάνουν με το ποιος βρέχει περισσότερο. Ξέρεις, τον υπερασπιστική λέω ρε αγόρι μου λέω βράζω, ψήνομαι. Τι άλλο θες να κάνω, θες να αφήσω τα κόκαλά μου εδώ πέρα, δεν μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή, λέω. Αύριο θα φύγω. Άρα βρεχόσουν εκεί πέρα που κοιμόσουν. Ναι, και βρεχόμουν, αλλά πιο πολύ ήταν ο αέρας. Ξέρεις, το βράδυ είχε έναν αέρα, παιδιά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, δηλαδή. Ήταν τρομακτικά τα βράδια, ειδικά στην αρχή ήταν τρομακτικά. Και αυτό με στενοχώρησε. Από πότε εσύ κατάλαβες ότι θα έχεις, ρε παιδί μου, δυσκολίες, αν θέλεις, στην επιβίωση ή στην συναναστροφή σου με κάποια συγκεκριμένα άτομα? Γιατί όλοι δεν μπορεί τώρα να αντέξει ο ένας τον άλλον. Μεταξύ μας, δηλαδή, το ζούμε και στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο σε ένα νησί. Δεν είσαι με κάποιον, επικοινωνώ εγώ με σένα. Θα είμαι πολύ απλά με σένα. Μόνο εσένα έχω, μόνο με σένα θα είμαι. Δεν είναι ότι είναι κλίκα. Δηλαδή θα έβγαινα έξω και θα έλεγα απλά δεν μπορώ. Τους άλλους, γιατί δεν ταιριάζουμε. Όπως και το έχει πει και ο Αγγελόπουλος, ότι δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Και ο Μπό, δεν γίνεται όλοι να είναι όλοι μαζί. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν οι ίντρικες, οι κόντρες, ο σκοπός του καθενός. Δεν ταιριάζεις και με όλους. Και δεν ταιριάζεις και με όλους. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Αυτή η αίσθηση που είχες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη στρατηγική για να φύγουν οι δυνατοί παίχτες. Από πότε άρχισε να γίνεται αντιληπτή? Θεωρείς ότι και εσύ είσαι ενδεχομένως θύμα αυτής της στρατηγικής με αφορμή την υγεία σου? Σίγουρα, γιατί η υγεία μου δεν νομίζω να, επειδή αρρώστησα, να ψηφίζω τον άλλον γιατί δεν βοηθάει στη συμβίωση. Γιατί πολύ απλά στην αρχή, αν με έβλεπες, ξύλα μου πήγαινα, φήνικες για να φτιάξουμε το σπίτι, ό,τι μπορούσα έκανα δηλαδή. Δεν είναι ότι ήμουνα και καθόμουν και περίμενα να μου έρθουν όλα. Δεν. Είμαι ναι, αλλά με το σκεπτικό όμως ότι έπρεπε να ψηφίσεις έναν. Σου λέει, σίγουρα. Αρρώστησε, μήπως πρέπει να φύγει, γιατί είναι και άρρωστη, για να την προστατεύσουμε κιόλας, όχι... Αυτό... Κοίτα, με κάποια άτομα που το συζήτησα, εννοείται πως, ξέρεις, μου είχαν πει ότι θα το έκανα για αυτό το λόγο. Αλλά δεν το έκανε για πολλούς άλλους λόγους. Ποια άτομα ήταν αυτά? Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, σου ξαναλέω ότι στην αρχή
κάποια άτομα δεν με θέλανε. Το ένιωθες, γιατί ήταν αυτό πιο, ήταν η δική σου αίσθηση. Ήταν πιο κοντά. Ας πούμε, είτε με την Ειρήνη, είτε με τη Σόφη. Τελικά η Ειρήνη βγήκε απ' έξω με τα άτομα αυτά που με ψηφίσανε. Mm-hmm. Αλλά και η Ειρήνη όμως είχε ψηφίσει πολύ για αποχώρηση, έτσι δεν είναι? Ναι, και μου είπε ότι έκανε, τελικά αν μπορούσε, λέει, να άλλαζε την ψήφο ή το ίδιο βράδυ πριν φύγω, θα το έκανε. Και εκεί μου ζήτησε και συγγνώμη.